ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου μας ακούτε, στην Ελλάδα ή έξω, στο εξωτερικό και ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή μας, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για σας με θέματα που προσπαθούμε όσο το δυνατόν να παρηγορήσουν την ψυχή μας. Ο Τάσος Ζιάκας έχει την επιλογή στη μουσική και είναι υπεύθυνος για να φτάσει ο ήχος στα ραδιόφωνά σας με τον καλύτερο τρόπο. Η Φίβη Κωνσταντέλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς θέλουμε τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602 και 640. Και σας έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, φίλοι μας, για την Κωνσταντινούπολη. Και θα συνομιλήσουμε με τον Στέφανο τον Γανωτή, συνεργάτη πλέον της εκπομπής μας, για το σχολείο στα Τατάβλα που πρόκειται να μετατραπεί σε έναν χώρο, σε ένα κέντρο πολιτισμού. Και αυτό βέβαια γίνεται με κόπο, υδρότα και μεράκι. Ο Στέφανος έχει πάει για πολλωστή φορά στην Κωνσταντινούπολη και θα μας μιλήσει για όσα είδε με τα μάτια του αυτές τις ημέρες που πήγε εκεί, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει, πώς οι άνθρωποι, πώς μαθητές, μικροί ή μεγάλοι, θα χορέψουν ελληνικούς χορούς και όχι μόνο στο σχολείο αυτό στα Τατάβλα. Στέφανε, καλώς μας ήρθες. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Πώς ήταν η Κωνσταντινούπολη λοιπόν αυτές τις μέρες, έτσι όπως την είδες εσύ με το ιδιαίτερο βλέμμα σου? Ναι, θέλω να πω στους αγαπητούς ακροατές ότι από το 2008 μέχρι σήμερα έχω μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ακριβώς 100 φορές. Δηλαδή ήταν η 100η φορά μετρημένη που πήγα στην πόλη. Και οι λόγοι για τους οποίους πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη είναι πολλοί, αλλά βασικά ένας, ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον τόπο. Πηγαίνω συνήθως με την ιδιότητά μου ως χοροδιδάσκαλος. Το 2008 πήγα για πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ χορού που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Γεσίλκιοι. Γεσίλκιοι, οι Τούρκοι λένε το... τον Άγιο Στέφανο της Κωνσταντινούπολης. Εγώ μένω στον Άγιο Στέφανο της Αθήνας, της Αττικής, και οι κάτοικοι εδώ του Αγίου Στεφάνου της Αττικής έχουν καταγωγή από τον Άγιο Στέφανο της Κωνσταντινούπολης. Είναι το Βυζαντινό Εύδομον, έτσι λεγόταν η πόλη, γιατί ήταν το 7ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, φεύγοντας από τα τείχη της πόλης προς τα δυτικά. Το 7ο λοιπόν ονομάστηκε αργότερα Άγιος Στέφανος και ο Άγιος Στέφανος σήμερα ονομάζεται Γεσίλκιοι. Είχα πάει με την ομάδα μου τη χορευτική να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ χορού που γινόταν εκεί το 2008 και έτσι για να σας πω την αλήθεια κιόλας, ήταν λίγο παράξενα τα συναισθήματά μου. Δεν είχα ξαναπάει στην Τουρκία ποτέ και Δεν έφυγα και με τις καλύτερες διαθέσεις για να πάω να συμμετάσχω στην πόλη εκεί, στο φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά ήταν ίσως η πιο εντυπωσιακή συμμετοχή μου με την ομάδα μου σε κάποιο χορευτικό φεστιβάλ. Και αυτό γιατί ξαφνικά γνωρίσαμε ένα τόπο που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή? Σίγουρα αυτό που σε εντυπωσιάζει, είτε είσαι Έλληνας είτε δεν είσαι Έλληνας, με το που φτάνεις στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο πράγμα είναι η πόλη ως πόλη. Δηλαδή είναι μια τεράστια
πόλη, φανταστείτε ότι σήμερα έχει πλέον των 18 εκατομμυρίων κατοίκους. Μία πόλη η οποία έχει δύο φορές τους κατοίκους όλης της Ελλάδας, ας πούμε. Το κομμάτι της, το παλαιό, αυτό δηλαδή που ήταν η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, είναι απίστευτα εντυπωσιακό, γιατί εμπεριέχει πολιτισμό αιώνων. Από το αρχαίο Βυζάντιο, την πόλη του Βύζαντα, έως την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, με τα τείχη, με τα κάστρα, με τα κτίρια, με τις βυζαντινές εκκλησίες, με τα σοκάκια, τα στενά, με τις γειτονιές, με την έντονη παράδοση. Έχει τα οθωμανικά στοιχεία, με τα τζαμιά, με τις γειτονιές, τους μαχαλάδες, και έχει και κομμάτια σύγχρονης πόλης μέσα στο παλαιό κομμάτι, ουρανοξύστες, με πολυκατοικίες, με πάρκα, με, και σε πιάνει ένα δέος. Ετερόκλητα, έτσι. Ναι, είναι πολύ παράξενη πόλη. Σε εντυπωσιάζουν οι μυρωδιές από τα μπαχαρικά, από τα σπίτια που μαγειρεύουν οι κάτοικοι με τα φαγητά τους. Οι φωνές, ακούς φωνές έντονες, δυνατές, από τους ανθρώπους που πουλάνε πραγμάτιες, από τους πλανόδιους εμπόρους. Υπάρχει μια βουή συνεχόμενη σαν μελίση 24 ώρες το 24ωρο από τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν έρχονται. Πολύ έντονη κίνηση από τους ανθρώπους που πηγαίνουν να ψωνίσουν, να δουλέψουν, να επισκεφτούν τα μνημεία, να, οι συγκοινωνίες, τα μετρό, τα τραμ, τα λεωφορεία, όλα αυτά σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι σε ένα πολύ ζωντανό τόπο. Επειδή έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και στην Ευρώπη, είναι εντελώς διαφορετικό από το να βρεθείς, ας πούμε, σε μια άλλη μεγαλούπολη, όπως ξέρω εγώ, η Βιέννη ή το Παρίσι. Έτσι. Είναι αλλιώτικη η δυναμική αυτής της πόλης, εντελώς διαφορετική, κάτι που σε συνεπέρνει. Έχει κάτι που ανατολίτικο που επηρεάζει μόνο εμάς τους Έλληνες, ή θα έλεγες και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους τους επηρεάζει? Νομίζω όλους τους επηρεάζει, γιατί με πολλούς ανθρώπους έχω μιλήσει από όλο τον κόσμο και πολλούς φίλους μου που ασχολούνται με την μουσική, το χορό, και πηγαίνουν σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι κάθε φορά όταν είναι να πάνε στην Κωνσταντινούπολη είναι κάτι το διαφορετικό. Τέλος πάντων, μετά την πρώτη έτσι εντύπωση, ως Έλληνας, ως χριστιανός, έχεις την μεγάλη, σε πιάνει η πολύ μεγάλη επιθυμία να πας να επισκεφθείς την Αγία Σοφιά. Το πρώτο μνημείο που θέλεις να πας, τουλάχιστον που ήθελα εγώ, που θέλησα, ήταν να πας να δεις την Αγία Σοφιά. Και τότε θυμάμαι το δέος που ένιωσα όταν μπήκα για πρώτη φορά μέσα στην Αγία Σοφιά, και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές στιγμές, αρκετά λεπτά, μέχρι να μπορέσω να συνειδητοποιήσω που βρίσκομαι. Και δεν ήταν μόνο το κτίριο ως κτίριο, ένας τόσο μεγάλος ναός. Αυτό που με έκανε εντύπωση την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στην Αγία Σοφιά ήταν ότι ενώ έμπαινα σε έναν απίστευτα μεγάλο χώρο, απίστευτα, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με οποιαδήποτε άλλη εκκλησία έχεις μπει στη ζωή σου, δεν ένιωθες μικρός, δεν ένιωθες μικροσκοπικός. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που κανονικά θα έπρεπε ο χώρος να σε κάνει να νιώθεις ένα μερμηγκάκι, και ξαφνικά νιώθεις ότι μεγαλώνεις εσύ εκεί μέσα. Νιώθεις ότι μπαίνεις μέσα εκεί και γίνεσαι πιο μεγάλος. Και ότι σε τραβάνε τα πάντα να τα γνωρίσεις. Να κουμπίσεις τα μάρμαρα, να δεις τις ορθομαρμαρώσεις με τα πανομοιότυπα μάρμαρα το ένα δίπλα στο άλλο, που
Το λέει και το τραγούδι «Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι μέσα στην Αγία Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα, μάτια φρύδια και μαλλιά», έτσι λέει το τραγούδι. Ναι. Τότε κατάλαβα γιατί το λέει. Έτσι. Να δεις το πόσο περίτεχνα χτισμένος είναι αυτός ο ναός, να νιώσεις την ζέστη που κουβαλάει αιώνες τώρα μέσα από την αντάβγεια των χρωμάτων και του φωτός που μπαίνει από τα παράθυρα του Τρούλου, που νομίζεις ότι δεν είναι χτισμένο από άνθρωπο αυτό το κτίριο, που νιώθεις ότι ο Τρούλος απλώς ύπταται. Είναι από πάνω και σαν να σε χαϊδεύει, ας πούμε. Να μπαίνεις μέσα, βλέπεις τα ψηφιδωτά, αυτά τα υπέροχα ψηφιδωτά που μόνο στη Μονέ της χώρας έχω δει πιο εντυπωσιακά. Και όλο αυτό, όλη αυτή η παρουσία σου μέσα σε αυτό το χώρο, όταν ανεβαίνεις μάλιστα και στον πάνω όροφο στον Γυναικονίδη, που δυστυχώς τώρα είναι κλειστός, σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι στο σπίτι σου, ότι δεν πήγες σε ξένο τόπο. Νιώθεις ότι εδώ είμαστε. Έτσι. Στη συνέχεια, αφού περνάς αυτό το σοκ, το όμορφο σοκ του ότι ήρθα στο σπίτι μου, αρχίζεις και βλέπεις και τα υπόλοιπα μνημεία, τα οποία φυσικά είναι όλα εντυπωσιακά, από του Ιουστινιανού το υδραγωγείο, μέχρι τη Μονή της Χώρας, μέχρι ό,τι παραπέμπει στη Βυζαντινή εποχή. Και επειδή το Γεσίλκιο βρίσκονταν πολύ κοντά και στο Μπαλουκλί, το οποίο είναι ένα υπέροχο και πολύ συγκινητικό σημείο της πόλης, δεν είναι Βυζαντινή εκκλησία του Μπαλουκλί, είναι ένα αγίασμα ζωοδόχου πηγής, στο οποίο υπάρχει και ένα από τα 2-3 μεγάλα νεκροταφεία των Ρωμιών της πόλης. Εκεί λοιπόν βλέπεις ένα άλλο κομμάτι της παράδοσής μας, που σε κάνει να νιώθεις και εκεί πέρα ότι κάτι συνεχίζεται, ότι δεν έχει διακοπεί η παρουσία η ρωμαϊκή από τον τόπο, ότι κάτι συνεχίζεται. Πράγματι. Αυτά ήταν κάποια στοιχεία από το πρώτο μου ταξίδι, το 2008. Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, πιο πολύ ακόμα και από τα ίδια τα κτίρια, πιο πολύ ακόμα και από το ίδιο το Πατριαρχείο, που είναι ένας ιερός τόπος με τον Άγιο Γιώργη, την Εκκλησία, με όλα αυτά, αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο τρόπος με τον οποίο μας αγκάλιασε ο κόσμος στην πόλη. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που πίστευα εγώ, ότι απέναντι στους Έλληνες θα είναι εχθρικοί, κουταμάρες, έτσι ένιωθα όντας μεγαλωμένος με αυτή την εντύπωση, είδα ότι ειδικά εμάς τους Έλληνες όλοι ερχότανε και μας αγκάλιαζαν και περίμεναν από μας πάρα πολλά, περίμεναν από μας να τους δείξουμε με τους χορούς και τις μουσικές μας κάτι που δεν το περίμεναν ούτε από τους Σέρβους, ούτε από τους Ρουμάνους, ούτε από τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί χορευτές και πολύ καλά τα συγκροτήματά τους, αλλά όλοι ερχόταν σε μας. Και αφού κάναμε την παράστασή μας εκεί με τους χορούς, με τις παρουσιάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, ερχόταν και μας έλεγαν ελάτε να παίξουμε και μαζί μουσική. Και φυσικά οι Τούρκοι μουσικοί μαζί με τους δικούς μας τους Έλληνες μουσικούς τα βρίσκαν κατευθείαν, γιατί παίζαμε τις ίδιες μελωδίες, είχαμε αντίστοιχους χορούς, πολλά πράγματα από αυτά, πολλές μουσικές και τραγούδια από αυτά που παίζαμε εμείς ήταν τόσο οικεία στους Τούρκους μουσικούς, και πολλά από αυτά που παίζανε οι Τούρκοι μουσικοί και που χορεύανε ήταν τόσο οικεία σε εμάς. Και τότε έμπαινε ένα πολύ έτσι παιδιάστικο και λίγο χαζό ερώτημα:
αυτό είναι δικό μας και το πήρατε εσείς, αυτό είναι δικό σας και το πήραμε εμείς. Κάτι που σε πρώτη φάση με είχε προβληματίσει, τώρα μετά από τις 100 φορές που έχω πάει, είναι, βάζω τα γέλια και μόνο που το σκεφτόμουν τότε. Τι, δεν έχει σημασία. Τι πήρε ποιος και από ποιον, ας πούμε. Όχι μόνο στους χορούς. Α, θυμάμαι όταν πηγαίναμε μετά να φάμε. Α, αυτό ξέρω εγώ είναι δικό μας φαγητό, όχι δικό μας είναι. Ή ξέρω εγώ, μα εμένα το κάνει η γιαγιά μου, ναι, αλλά η γιαγιά σου το πήρε από εμάς. Ναι, αλλά... Ή ο καφές είναι ο ελληνικός ή ο τουρκικός, έτσι. Θα πιούμε ένα καφέ, τουρκικό καφέ, τι λες δε, αυτός είναι ελληνικός καφές, όχι είναι τουρκικός. Και μετά θυμάμαι στην αρχή πως μας φαινόταν παράξενα και τώρα απλώς γελάμε και μόνο που σκεφτόμαστε ότι κάποια τέτοια πράγματα μπορεί να μας κάνουν να θεωρήσουμε ότι μας χωρίζουν, ενώ είναι πράγματα που μας ενώνουν απίστευτα. Βέβαια, αυτό που με, όχι με τρόμαξε, με στεναχώρησε από την πρώτη φορά που πήγα και τώρα πολύ περισσότερο, είναι η έλλειψη ελευθερίας που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο λόγω της μάλλον διακυβέρνησής του. Μάλιστα. Ένας φόβος διάχυτος. Δεν υπήρχε πριν, Στέφανε, αυτός ο φόβος. Υπήρχε και το 2008 που πήγα, υπάρχει και τώρα. Στο ενδιάμεσο είχε γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Ωστόσο, δυστυχώς, ξαναείδα τώρα πολύ έντονη την αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας στον τρόπο έκφρασης στους φίλους μου, τους Τούρκους που ζουν εκεί πέρα και εργάζονται και είναι η ζωή τους και είναι η χώρα τους. Είναι ένας τόπος στον οποίο δεν είσαι ελεύθερος να εκφράσεις τη γνώμη σου. Ένας τόπος στον οποίο δεν μπορείς να πεις αυτό που αισθάνεσαι. Νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι ελέγχεσαι. Όχι τόσο ως Έλληνας ή ως Χριστιανός. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που είναι η πατρίδα τους εκεί πέρα, νιώθουν αυτό το φόβο και αυτή την ανασφάλεια, και αυτό με κάνει να στεναχωριέμαι, γιατί είναι άσχημο πράγμα να φοβάσαι να εκφραστείς. Και άρχισα να εκτιμάω πολύ περισσότερο την ελευθερία που νιώθει κανείς σε ένα τόπο όπως η Ελλάδα. Πράγματι. Όταν βρέθηκα σε τόπο που υπάρχει αυτή η ανελευθερία. Ναι, νομίζω ότι είναι ευλογία να είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, οπωσδήποτε. Όμως, τι μπορούν να πάρουν πολιτιστικά οι άνθρωποι, Στέφανε, σε ένα τέτοιο χώρο που απαγορεύεται έτσι, απαγορεύονται πολλά πράγματα και νιώθεις την έλλειψη της ελευθερίας, διάχυτη στον αέρα, έστω και αν δεν λέγεται με λόγια. Εσείς πήγατε στο σχολείο στα Τατάβλα να κάνετε τι? Α, ωραία. Από το πρώτο ταξίδι το 2008 πάμε στο τελευταίο ταξίδι το 2021, την προηγούμενη εβδομάδα. Με την συνοικία των Τατάβλων συνδέει μια πολύ μεγάλη και όμορφη σχέση. Στα Τατάβλα, όπως και σε όλες τις άλλες συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, όπου υπήρχαν και υπάρχουν και ακόμα και σήμερα Ρωμιοί, υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο στα Τατάβλα δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια δεν λειτουργεί ως σχολείο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι από το 1924 που έγινε η συνθήκη της Λοζάνης έως και το 1985 υπήρξαν πάμπολες διώξεις των Ρωμιών από την πόλη. Δεν είναι μόνο τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ναι. Από τα γεγονότα αυτά, εξαιτίας των οποίων 150 περίπου χιλιάδες Ρωμοί αναγκάστηκαν να φύγουν από την πόλη μέσα σε μία νύχτα, από το 1924, 1930, 1934, 35, 1950, 55, 60, 64, 70, 74 και 85, χιλιάδες Ρωμιοί αναγκάστηκαν να φύγουν από την πόλη
γιατί υπήρχαν πολλών λογιών διώξεις. Δεν είναι μόνο όταν έρχονται να σε σφάξουν διωγμός. Όταν σου στερούν τη δυνατότητα να έχεις την περιουσία σου, όταν κινδυνεύει η ζωή σου, όταν καταστρέφουν το μαγαζί σου, όταν σου κλείνουν το σχολείο σου ή εκβιάζουν τον ιερέα της ενορίας σου, όταν οι νόμοι ενός κράτους φτιάχνονται για να σε βασανίσουν και για να σου κάνουν δύσκολη τη ζωή, πολύ συχνά αναγκάζεσαι να φύγεις από τον τόπο σου ως πρόσφυγας και να πας να βρεις ένα ασφαλές καταφύγιο κάπου αλλού που πιστεύεις ότι θα σε δεχτούν. Έτσι, για αυτούς τους λόγους, φύγανε χιλιάδες Ρωμοί από την πόλη και η συμφωνία της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης, ουσιαστικά καταπατήθηκε από το τουρκικό κράτος. Γιατί θα ξέρουν και ακροτές μας, στη συμφωνία της Λοζάνης, οι Ρωμοί της πόλης, της Σύμβρου και της Τενέδου εξαιρούντανε από την ανταλλαγή. Και αντίστοιχα οι κάμποσες χιλιάδες Τούρκοι της Θράκης. Δυστυχώς, από τη μεριά της Τουρκίας καταπατήθηκε η συνθήκη της Λοζάνης άγρια και έτσι η Ρωμία της πόλης από 400.000 που ήταν το 1924 και παρόλο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε το τουρκικό κράτος να σεβαστεί αυτή την μειονότητα των 400.000, σήμερα αριθμούν λιγότερα από 2.500 ανθρώπους. Πολύ λιγότερα από 2.500 ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι το 1924 στα 3 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης οι 400.000 ήταν Ρωμοί. Δηλαδή ένα ποσοστό περίπου το πάνω από το 1/4, σχεδόν το 1/3 ήταν Ρωμοί. Ένας στους 3, ένας στους 4 ανθρώπους ήταν Ρωμιός. Σήμερα στα 18 εκατομμύρια 2.500 άνθρωποι είναι Ρωμοί. Ελάχιστο. Ένα απειροελάχιστο ποσοστό. Εντελώς μη συζητήσιμο καν αριθμητικά. Ωστόσο δεν είναι μη συζητήσιμο ουσιαστικά. Γιατί οι Ρωμοί της πόλης, όσο και αν είναι ελάχιστοι στον αριθμό, έχουν μια δυναμική που πραγματικά είναι μυστήριο το πώς κρατιέται το ρωμαϊκό στην πόλη. Εκεί λοιπόν στα τατάβλα έχουν έναν πολύ καλό ιερέα και το συμβούλιο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου πολλές φορές δέχτηκε τις προτάσεις μου για εκδηλώσεις στο χώρο τους και το Δημοτικό Σχολείο στα τατάβλα ζωντάνεψε με μουσικές, χορούς, τραγούδια, θέατρο, ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις τέτοιες πολιτιστικές, στις οποίες είχα την πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν και Έλληνες και Τούρκοι φίλοι μου. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη που πηγαίνω κάνω χορό και σε Έλληνες και σε Ρωμιούς και σε Τούρκους. Μάλλον σε Ελλαδίτες, σε Ρωμιούς της πόλης και σε Τούρκους. Μάλιστα. Και η ομάδα στην οποία κάνω χορό αποτελείται έτσι από μια ποικιλία πολιτισμική, όπως και η μουσική ομάδα που έχει η φίλη μου η Φωτεινή, που έχει έρθει από την Ελλάδα, έχει πάει από την Ελλάδα στην πόλη και έχει φτιάξει μια καταπληκτική χοροδία που ονομάζεται Ιστός, με την οποία χοροδία τραγουδάνε τουρκικά και ελληνικά τραγούδια. Είναι η χοροδία που κάθε χρόνο πηγαίνει και στο Πατριαρχείο και λέει τα κάλαντα στον Πατριάρχη μας και τραγουδάει και κάνει εκδηλώσεις και σιγά σιγά άρχισε να ζωντανεύει η πολιτισμική ζωή και για τους Ρωμιούς της πόλης, οι οποίοι πάντα ήταν μερακλείδες, πάντα ήταν αθλητζέδες, πάντα είχαν όρεξη, αλλά δυστυχώς δεν είχαν την ευκαιρία να γιορτάζουν και να τραγουδάνε και να κάνουν εκδηλώσεις που να τους θυμίζουν τα παλιά. Οπότε τώρα γίνεται κάτι που θα τους ανανεώσει, έτσι. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ιστορία με τον κορονοϊό,
ήδη θα είχαμε οργανώσει πολύ καλά όλο αυτό το πρόγραμμα. Η σκέψη μας είναι, μόλις κοπάσει το κύμα της επιδημίας του κορονοϊού, να ξεκινήσουμε συστηματικά σε αυτό το σχολείο να κάνουμε μαθήματα χορού, μαθήματα τραγουδιού, λέσχη ανάγνωσης βιβλίου, να κάνουμε και κάποια άλλα αθλήματα όπως σκάκι, πικ-πονγκ, να ζωντανέψει το σχολείο, να γίνει ένα μελίσι. Και νομίζω ότι κατάλαβαν και οι υπεύθυνοι εκεί της ενορίας ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αγκαλιάσει όλο αυτό το πρόγραμμα και τα παιδιά των Ρωμιών αλλά και των Τούρκων της περιοχής, γιατί μόνο ζώντας μαζί μέσα σε αυτού του είδους την πολιτισμική αναγέννηση θα μπορέσουν να καταλάβουν το ότι είναι μία παρέα. Βεβαίως. Αυτό θα τους κάνει καλό στο μέλλον, έτσι, νομίζω. Ελπίζω πάρα πολύ. Να σας πω και κάτι πολύ συγκινητικό για μένα, ναι. Ότι είχα την μεγάλη τιμή να κάνω και το μνημόσυνο του αδερφού μου, τους 3 μήνες από όταν έφυγε ο αδερφός μου, ναι. Να κάνω το μνημόσυνο του στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Και στο μνημόσυνο αυτό να βρεθούν φίλοι μου και Ρωμιοί και Τούρκοι, οι οποίοι με βοήθησαν να φτιάξουμε κόλυβα, να τα πάμε στην εκκλησία και στη συνέχεια να είναι όλοι μαζί, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε στη μνήμη του αδερφού μου μέσα στο υπέροχο αυτό δημοτικό σχολείο των Τατάβλων. Και έτσι είδαν και πώς γίνεται η τιμή προς τους νεκρούς μας, έτσι, η μνήμη. Βεβαίως, γιατί και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχανε σε αυτό το πένθος, ας πούμε, αλλά που ήταν συγχρόνως και γιορτή, ναι. Ήταν για μένα πολύ συγκινητικό. Ναι, δηλαδή, τους να τους εντυπωσίασε. Πολύ, κάθε φορά που πηγαίνω στην πόλη, είναι άλλος ένας λόγος να νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου, ότι βρίσκομαι στον τόπο μου, να μου θυμίζει ότι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου η Μαρία όταν ήμουν μωρό παιδάκι, αφηγήσεις της δικιάς της μητέρας, η οποία ήταν από μικρό παιδάκι νταντά στην πόλη, ξέρετε, στις αρχές του αιώνα του προηγούμενου, αλλά και μετά το 1850, από το 1850, από το Χάτι Χουμαγιούν που έγινε τότε μια συνθήκη που επέτρεψε στους χριστιανικούς πληθυσμούς του Οθωμανικού κράτους να ξανανοίξουν τα σχολεία τους, να ξαναχτίσουν εκκλησίες, να ξαναζωντανέψει το εμπόριο και. Από το 1850 έως το 1950, για 100 χρόνια, ο ελληνοχριστιανικός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ήταν πάρα πάρα πολύ ακμαίος και εκατοντάδες, χιλιάδες κοπέλες μικρές πηγαίναν στην Κωνσταντινούπολη ως νταντάδες σε ρωμαϊκά σπίτια. Έτσι είχε πάει λοιπόν και η προγιαγιά εκεί. Ναι, και η προγιαγιά μου είχε βρεθεί εκεί και έλεγε ιστορίες στην κορούλα της, τη γιαγιά τη Μαρία, τη δικιά μου, η οποία τις έλεγε και σε εμάς. Γι' αυτό και πάντα φάνταζε εμένα η πόλη σαν κάτι μαγικό, που ένα άπιαστο όνειρο. Όταν λοιπόν βρέθηκα σε αυτό το χώρο, όχι απλώς, όχι σαν τουρίστας, καθόλου σαν τουρίστας, αλλά ως συμμετέχον στην ζωή των Ρωμιών, ήταν για μένα ένα μεγάλο δώρο. Κάτι το οποίο με κάνει και γεμίζω χαρά κάθε φορά που πηγαίνω. Και βέβαια, αυτές οι ιστορίες, Στέφανε, τι περιείχαν, όσο μπορείς να θυμηθείς βέβαια. Πάντα μιλούσα με θαυμασμό για την πόλη ως έναν τόπο μαγικό. Για τα κτίρια, για τα κρυφά αγιάσματα, τα οποία, κάποια από τα οποία έχω την μεγάλη τύχη και έχω βρεθεί και εγώ και με τη γυναίκα μου και με τους μαθητές μου και με φίλους μου. Σκεφτείτε τώρα να μπαίνεις μέσα σε μια πολυκατοικία, μια πολυκατοικία που δεν σου λέει τίποτα. Να κατεβαίνεις κάτω 1-2 ορόφους και σε ένα υπόγειο να ανοίγει μια πορτούλα, να μπαίνεις μέσα και εκεί πέρα να βλέπεις ένα αγίασμα, μια μικρή κρυφή εκκλησία. Και αυτό να το φροντίζει κάποιος Τούρκος
του οποίου πια είναι το σπίτι αυτό, το διαμέρισμα. Και όταν μίλησα με τον Πατριάρχη μας για αυτά τα αγιάσματα, μου είπε ότι δεκάδες από αυτά τα περιποιούνται σήμερα οι Τούρκοι ιδιοκτήτες τους, τα φροντίζουν, τα καθαρίζουν, τα στολίζουν, τα ετοιμάζουν για μικρές λειτουργίες, είτε φανερές είτε κρυφές γίνονται, και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, και στη Σμύρνη και στο Ικόνιο και στην Καπαδοκία, σε κάποια χωριά και πόλεις που έχουμε πάει, και είναι αυτή η κρυφή μικρή φάρη που σιγοκαίνε μέσα σε ένα τόπο που φαινομενικά είναι χαμένη πατρίδα, γιατί είναι φαινομενικά χαμένη πατρίδα. Ακριβώς, δεν είναι χαμένη πατρίδα. Ίσα ίσα εκεί εγώ έχω νιώσει την πάρα πολύ μεγάλη θέρμη που αναβλύζει μέσα από τον ίδιο, τι να πω, από τον τόπο, χώμα, από τις πέτρες, από τα μάρμαρα, αλλά και από την ψυχή των ανθρώπων αυτών, κάποιοι από τους οποίους είναι κρυφοχριστιανοί, κάποιοι από τους οποίους είναι χριστιανοί χωρίς να το ξέρουν, κάποιοι που είναι χριστιανοί και το δείχνουν, αλλά που σίγουρα όλοι τους είναι άνθρωποι με μεγάλη ψυχή. Ευχόμαστε να πάει στα τα τάβλα και να χορέψει και όταν μου έλεγε στα τα τάβλα, δεν ξέρω γιατί όλοι ίσως οι Έλληνες της γενιάς μας και της προηγούμενης θυμούνται από τη Μαρίζα Κόχ εκείνο το όμορφο τραγούδι, καροτσέρι τράβα, να πάμε στα τα τάβλα. Εσείς τα καταφέρατε, έτσι, Στέφανε, με την παρέα σου. Εγώ θέλω να δηλώσω στους ακροατές μας ότι αυτό το όνειρο που έχουν χιλιάδες Έλληνες εδώ και αιώνες, κάποτε θα πάρουμε την πόλη, εγώ το έχω πραγματοποιήσει 100 φορές. Έτσι, 100 φορές πήγες στην πόλη. 100 φορές στην πόλη, η οποία είναι η πόλη που κάθε φορά με δέχεται με όλο μεγαλύτερη αγκαλιά. Οπότε δεν το έχω εγώ ένα όνειρο για κάποτε, εγώ το έχω πραγματοποιήσει αυτά τα όνειρα. Έτσι, να το πραγματοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, λοιπόν, και να την πάρουμε την πόλη στην καρδιά μας με όποιο τρόπο μπορούμε. Ευχαριστούμε από καρδιά, Στέφανε, για όσα μας είπες σήμερα. Να είστε καλά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Και μας έβαλε βέβαια στην ατμόσφαιρα και ο Τάσος Ζιάκας με την μουσική του επιλογή. Και να πούμε ότι ήταν ένα θαυμάσιο ταξίδι νοερό από τον Στέφανο Γανωτή στην Κωνσταντινούπολη και στο σχολείο στα Τατάβλα, εκεί όπου θα ξεκινήσει να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού. Πολλά και όμορφα ακούσαμε σήμερα, ας τα αφομοιώσουμε και αυτά και να πάρουμε κουράγιο για να συνεχίζουμε. Ράδιο Παραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, εδώ είμαστε και πάλι και στο τέλος σχεδόν της εκπομπής μας.
Θα ακούσουμε τον πατέρα Νεκτάριο Κοβιλιάτη από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Άνω Βολή Μεσσηνιακής Μάνης, ο οποίος μας διαβάζει ένα θαυμάσιο αφήγημα με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Μάνα, συγχώρεσέ με, σε ευχαριστώ για τις θυσίες σου. Ένας νεαρός άνδρας πήγε να υποβάλει αίτηση για μια διευθυντική θέση σε μια μεγάλη εταιρεία. Αφού πέρασε την αρχική συνέντευξη, έπρεπε τώρα να συμφωνήσει και ο Γενικός Διευθυντής για την πρόσληψη. Ο Διευθυντής ανακάλυψε από το βιογραφικό του ότι ο νεαρός είχε εξαιρετικές ακαδημαϊκές σπουδές. Ρώτησε, πώς κατάφερες να κάνεις αυτές τις σπουδές, μήπως πήρες υποτροφίες? Όχι, το απάντησε ο νεαρός. Ο πατέρας σου κατέβαλε όλα αυτά τα δίδακτρα? Ρώτησε ξανά ο διευθυντής. Ο πατέρας μου, κύριε, πέθανε όταν ήμουν 1 έτους. Η μητέρα μου ήταν αυτή που πλήρωνε τα δίδακτρά μου, απάντησε. Πού εργάζεται η μητέρα σου? Η μητέρα μου εργάζεται ως καθαρίστρια ρούχων, πλένει ρούχα για άλλους. Ο διευθυντής ζήτησε τότε από τον νεαρό να του δείξει τα χέρια του. Ο νεαρός έδειξε τα χέρια του, τα οποία ήταν λία και πολύ απαλά. «Έχεις βοηθήσει ποτέ τη μητέρα σου στο πλύσιμο των ρούχων?» «Ποτέ. Η μητέρα μου ήθελε πάντα να μελετώ και να διαβάζω όσο το δυνατόν περισσότερο. Εκτός αυτού, η μητέρα μου πλένει τα ρούχα πιο γρήγορα από μένα». Ο διευθυντής είπε, «Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Όταν πας σπίτι σήμερα, πήγαινε να καθαρίσεις τα χέρια της μητέρας σου και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί». Ο νεαρός θεώρησε ότι οι πιθανότητες να πάρει τη θέση ήταν πολύ μεγάλες. Όταν πήγε πίσω στο σπίτι, ζήτησε από τη μητέρα του να τον αφήσει να καθαρίσει τα χέρια της. Η μητέρα παραξενεύτηκε και με ανάμεικτα συναισθήματα άπλωσε τα χέρια της προς το γιο της. Ο νεαρός άρχισε να πλένει τα χέρια της μητέρας του σιγά σιγά, ενώ δάκρυα έσταζαν από τα μάτια του όση ώρα το έκανε αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που παρατήρησε ότι τα χέρια της μητέρας του ήταν τόσο ζαρωμένα και ότι υπήρχαν τόσο πολλές μελανιές πάνω τους. Μερικές μελανιές μάλιστα ήταν τόσο δυνηρές που η μητέρα του βογκούσε όταν τις άγγιζε. Ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι ήταν αυτά τα χέρια που έπλαιναν σε καθημερινή βάση ρούχα για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρά του. Οι μελανιές στα χέρια της ήταν το τίμημα που η μητέρα έπρεπε να πληρώσει για την εκπαίδευσή του και το μέλλον του παιδιού της. Μετά τον καθαρισμό των χεριών της μητέρας του, ο νεαρός άρχισε να πλένει σιγά σιγά όλα τα ρούχα που είχαν στη βαχτή για πλήσιμο, μονολογώντας, «Μάνα, συγγνώμη και σε ευχαριστώ για όλα. Μάνα, συγγνώμη και σε ευχαριστώ για όλα». Ενώ δάκρυα συνέχιζαν να τρέχουν από τα μάτια του, εκείνο το βράδυ, μητέρα και γιος έκατσαν και κουβέντιασαν για αρκετή ώρα. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο νεαρός πήγε στο γραφείο του διευθυντή, ο νεαρός απάντησε, «Καθάρισα τα χέρια της μητέρας μου, αλλά και έπλυνα τελικά όλα τα ρούχα που είχε για πλήσιμο. Τώρα κατάλαβα και εκτίμησα
την προσπάθεια της μητέρας μου. Χωρίς τη μητέρα μου δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Συνειδητοποίησα με την πράξη αυτή πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που σου προσφέρουν οι άλλοι. Έχω καταλήξει να εκτιμώ την αξία και τη σημασία που έχει το να βοηθάει ο ένας τον άλλον στην οικογένεια και στην κοινωνία. Ο διευθυντής τότε του είπε: «Αυτό είναι που ψάχνω σε ένα συνεργάτη. Θέλω να προσλάβω ένα άτομο που δεν θα σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, που μπορεί να γνωρίζει και να εκτιμά τη βοήθεια, τις προσπάθειες και τα δεινά των άλλων για να επιτευχθούν κάποια πράγματα στη ζωή και δεν θα θέτει τα χρήματα ως μοναδικό στόχο στη ζωή του. Έχεις προσληφθεί». Αυτό το νεαρό άτομο εργάστηκε πολύ σκληρά, έλαβε αξιώματα στην επιχείρηση και απολάμβανε το σεβασμό των υφισταμένων του. Κάθε εργαζόμενος που είχε εργάστηκε επιμελώς και ως ομάδα με τους υπόλοιπους οι επιδόσεις εταιρείας βελτιώθηκαν σημαντικά. Συμπέρασμα. Ένα παιδί που μεγαλώνει με υπερπροστασία και συνήθως απολαμβάνει ό,τι θέλει, αναπτύσσει πολλές φορές την αρρωστημένη νοοτροπία να θέτει τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Αυτό το άτομο δύσκολα εκτιμά τις προσπάθειες και τον αγώνα των γονέων του. Όταν αρχίζει να εργάζεται, έχει την απαίτηση κάθε εργαζόμενος να τον ακούει υποτακτικά, και αν γίνει προϊστάμενος ή διευθυντής, ποτέ θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες των εργαζομένων του και θα κατηγορεί πάντα τους άλλους για τυχόν αποτυχίες. Αυτό το είδος των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι μορφωμένοι, σπουδασμένοι και με πολλά πτυχία, μπορεί προσωρινά να επιτύχουν, αλλά τελικά ποτέ θα αισθανθούν την γλύκα της επιτυχίας, θα γκρινιάζουν συνεχώς, θα είναι γεμάτο μίσος και θυμό στην προσπάθειά τους να αναδειχθούν. Αν ανήκουμε σε αυτό το είδος των γονέων, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω. Μπορεί το παιδί μας να μεγαλώνει σε ένα όμορφο και άνετο σπίτι, να έχει το φαγητό της αρεσκίας του, να του προσφέρουμε άφθονα παιχνίδια, να το μαθαίνουμε πιάνο και χορό, να του προσφέρουμε όλες τις ανέσεις και να μην του χαλάμε χατήρι. Αλλά όταν παραδείγματος χάρη σκαλίζουμε ή καθαρίζουμε τον κήπο μας, ας το αφήσουμε να συμμετέχει. Όταν στρώνουμε το τραπέζι για φαγητό, ας το καλέσουμε να βοηθήσει, ας το μάθουμε να συμμετέχει. Δεν είναι επειδή έτσι θα μας ελαφρύνει από τα οικονομικά βάρη ή ότι δεν έχουμε, αν είμαστε πλούσιοι, την ανάγκη της βοήθειάς του, αλλά με αυτόν τον τρόπο του δείχνουμε τη βασισμένη σε σωστές βάσεις αγάπη μας και το πιο σημαντικό, του μαθαίνουμε να εκτιμά την αξία της συνεργασίας με άλλους, προκειμένου να επιτευχθούν κάποια πράγματα σε αυτό τον κόσμο. Αλλά πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σας λόγια, για την εκπομπή μας σήμερα και την αγάπη σας πάντοτε. Από τις εκδόσεις Άθος επίσης κυκλοφορεί το πολύ καλό βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό στο Κάστρο. Χριστούγεννα με τους Ναυαγούς». Ένα όμορφο βιβλίο το οποίο περιέχει και CD, συνοδεύεται από audiobook σε αφήγηση Σοφίας Χατζή και μουσική Στέφανου Δορμπαράκη. Πρόλογο και επίλογο
Κώστας Γανωτής, με εικόνες του Χρήστου και Χαγιόγλου, στο Χριστό στο Κάστρο, Χριστούγεννα με τους ναυαγούς, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος μας, από τον Τάσο Τοζιάκα που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της πολύ όμορφης μουσικής, τη Φίβη την Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μένα, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.